Να ξεκινήσουμε με τον γνωστό διεθνολόγο. Έχουμε συνυπάρξει σε πολλά τηλεοπτικά πάνελ και πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον ακούω την άποψή του και τις θέσεις του, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Δεν πέρασαν παραλίγα. Ξέρετε ότι η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Το ξέρω και ευχαριστώ πολύ. Δεν πέρασαν παραλίγα 24 ώρα και η πέμπτη φάλαγγα χτύπησε εδώ στην Ελλάδα. Βλέπουμε, μπείτε μέσα στο europos.gr, τα κάνουμε συγκεκριμένη αναφορά. Άρχισαν να βγαίνουν διάφορες φωνές, οι οποίες να κατακρίνουν το Δένδια, γιατί λέει προκάλεσε καυγά στην Άγκυρα και το ποια θα είναι η επόμενη μέρα και ότι έτσι οδηγούμεθα σε εμπλοκές και άλλες ανοησίες. Είναι οι οπαδοί της λεγόμενης σχολής του δίθεν κατευνασμού, που στην ουσία είναι μια σχολή που οδηγεί τη χώρα στον ηθικό, συναισθηματικό, πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό αφοπλισμό, δηλαδή ανοίγει το δρόμο για να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας του Ερντογάν. Απέναντι σε αυτή την πολιτική στάθηκε ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών και μπράβο του. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση? Αρχικά να πούμε ότι ο κύριος Δένδιας προκλήθηκε από τον ομόλογο του, τον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος άρχισε να αναφέρεται στις δίθεν παρανομίες της Ελλάδος έναντι της δίθεν τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Ακριβώς. Και αυτό είναι αστείο να το ακούει κανείς από Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, όταν μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 23 είχαμε καταγράψει 200.000 Έλληνες στην Τουρκία και μετά τους διωγμούς, ειδικά του 55, ζήτημα να έχουν μπει 2.000, ενώ είχαμε καταγράψει 95.000 μουσουλμάνους στην Θράκη και σήμερα υπολογίζονται περίπου σε 120 με 150.000. Λοιπόν, προχώρησε λοιπόν σε μία απρέπεια και τι περίμενε δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας να μείνει μουγκός? Νούμερο ένα. Νούμερο δύο, για όλους αυτούς που κριτικάρουν τη στάση του κυρίου Δένδια. Δηλαδή, αν ο κύριος Δένδιας είχε μείνει μουγκός και είχε καταπιεί αυτά που καταμαρτύρησε στη χώρα μας ο κύριος Τσαβούσογλου, από χθες η Τουρκία θα είχε αλλάξει ρότα, έτσι, θα είχε εγκαταλείψει τη γαλάζια πατρίδα, θα είχε μαζέψει τα στρατέματά του. Θα είχε αποθρασινθεί ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι για να μπορέσει ακριβώς η Τουρκία να είναι σε μία ρότα λογικής, θα συμφωνήσω με αυτά που είπατε πριν, θα πρέπει η Ελλάδα να έχει μία ισχυρή αποτρεπτική δύναμη και ταυτόχρονα να χτίζει σημαντικές συμφωνίες και αμυντικού τύπου με χώρες της περιοχής μας, όπως είναι η Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ισραήλ, η Καλαϊκή προς αυτονόητα. Η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος φυσικά, και εγώ θα πω σιγά σιγά και η Λιβύη. Σωστό. Δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την ενεργητική πολιτική. Κάνανε ένα παραστράτημα οι Λίβοι με τους Τούρκους, αλλά φαίνεται ότι και εκεί τώρα οι Τούρκοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, γιατί οι Λίβοι έχουν αρχίσει και τους ταμασάνε. Έτσι. Στην τελευταία επίσκεψη του Προέδρου, του προσωρινού Προέδρου, του κύριου Μένθη, προσέθεσε μία φράση σε αυτά που ακούγαμε μέχρι τώρα από τους Λίβιους. Είπε, ναι βέβαια ισχύει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, αλλά πρέπει να συζητήσουμε και με τα κράτη της περιοχής. Έτσι. Άρα η πολιτική, η ενεργητική πολιτική που συνοδεύεται από την αύξηση της αποτρεπτικής δύναμης μας διασφαλίζει η ειρήνη και μας διασφαλίζει και ένα πλαίσιο διαλόγου που μπορεί να οδηγήσει κάπου. Γιατί αν καταλάβει η Τουρκία ότι εμείς είμαστε πραγματικά αποφασισμένοι να διασφυλάσσουμε τα προσωπικά, τα δικαιώματα της χώρας μας όπως προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις, εάν καταλάβει ότι δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε ουσιαστική βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσεων όσο η Τουρκία δεν δέχεται το υφιστάμενο διεθνές δίκαιο, τότε ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσει σε μία ρότα πραγματικής συνεννόησης. Όπως το λέτε. Οποιοσδήποτε άλλος δρόμος την ενθαρρύνει να συνεχίσει να κάνει αυτά που έκανε μέχρι σήμερα. Χαίρομαι που τα λέτε έτσι, κύριε Δεσποτόπουλε, γιατί αυτή είναι η πραγματική γλώσσα του ρεαλισμού και της αλήθειας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, θα επανέλθουμε πολύ σύντομα. Με μεγάλη χαρά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.